Ο Άρης δεν κατάφερε να χτίσει νικηφόρο σερί, καθώς το Σάββατο έφερε λευκή ισοπαλία με τον Απόλλωνα Σμύρνης εντός έδρας. Οι κίτρινοι άρχισαν να απειλούν με το καλημέρα, έχοντας καλές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ χωρίς να τις αξιοποιούν. Ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει κάτι από τη μεσοπιθετική του γραμμή, καθώς η Γκαρσία, Αντιαγία και η Χαϊροβιτς δεν δημιούργησαν, όντας αργοί μεταφορικά και κυριολεκτικά, ενώ δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τα προσωπικά τους μαρκαρίσματα. Ο Απόλλων είχε και αυτό στις δικές του στιγμές, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κάνει κάτι, έρχοντας όμως τη δυνατότητα να πάρει κεφάλι στο σκορ. Σε μια απόπειρα αλλαγής δεδομένων, ο Μάτζιος μετατόπισε τον Καμαρά στη δεξιά πτέρυγα, περνώντας στη θέση του Χαϊροβιτς τον Αλή, με την παρουσία του νεαρού φορ να είναι μικρή, καθώς τραυματίστηκε και αντικαταστήθηκε άμεσα. Ο Άρης συνέχισε να μην δημιουργεί, κάνοντας την πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο στο 72, ενώ η ελαφρά ταξιαρχία μπήκε στην επανάληψη με την νοοτροπία να κλέψει το βαθμό, κάτι που έκανε. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε να το κερδίσουμε, να συνεχίσουμε μετά τα δύο νικηφόρα και να κλείσουμε μέχρι τη διακοπή. Μάλιστα, στους βαθμούς ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε την ευκαιρία την κλασική με τον Καμάρα να μπορέσουμε να ανοίξουμε το σκορ. Αλλά θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετή νευρικότητα, θα έλεγα αρκετά λάθη. Δεν καταφέραμε να κάνουμε τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε, κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δυστυχώς δεν ήρθε τον γκολ. Και είναι αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα δεν μας ικανοποιεί. Και μπορεί για το πρόσωπο του Άκη Μάτζιου να υπάρχει μια δυσφορία και γκρίνια για τη μη σωστή διαχείριση ενός αξιόλογου υλικού, όμως ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Θεόδωρος Καρυπίδης, συνεχίζει να στηρίζει τον Έλληνα τεχνικό.